Την ίδια παράσταση όμως συναντήσαμε και έναν μελλοντικό σον όπου θα ξεκινήσει ο Γιώργος Λιάγκας. Συνεργάτη του Γιώργου Λιάγκα, τον κύριο Πρασά ή Πασά. Πασά στα Γιάννενα. Ο οποίος έχει μια περίεργη αντίδραση όταν μαθαίνει ποια εκπομπή είμαστε. Κοίτα, να σου πω κάτι. Έχει το δικό του χιούμορ, ρε παιδί μου. Είναι λίγο βαρύ, είναι λίγο ασήκωτο. Έχει αυτός φωνή. Ο κύριος είναι. Ναι, έχει τη φωνή του Βασίλη Καρά. Στο ό,τι να είναι. Παιδιά, αυτός μπορεί, αυτή να ξέρετε, ήταν σε ό,τι να τους κάνει. Μπορεί να έχει θέμα και μαζί μου. Γιατί? Γιατί δεν είχα σχολιάσει και με τα καλύτερα κάποιο χιούμορ έτσι, που κάνανε στην συγκεκριμένη εκπομπή. Ναι. Θέλω να βρω το απόσπασμα και να καταλάβω και να σου πω. Για να δούμε. Από ό,τι ξέρω, θα είσαι μαζί με τον Γιώργο Λιάγκα στο καινούριο Late Night Show. Τι γίνεται? Καλέσαι. Έχουν ξεκινήσει και τα γυρίσματα. Πώς πάει η ομάδα, αν έχετε κάνει συζητήσεις? Δεν μπορώ να σου πω. Τίποτα. Βλέπουμε όλο Insta Stories, βλέπουμε συνέχεια μέσα. Κάνετε ένα τριλεράκι, κάτι. Κάτι θα κάνουμε. Ωραία, τι θα κάνεις εσύ εκεί, γιατί σε έχω στο μυαλό μου, είναι πολύ δραστήριο, πολύ κοινωνικό, πολύ να κάνεις τρέλες. Αυτή την ώρα που είμαστε εδώ τώρα είναι πολύ αργά, δεν μπορώ να σου πω περισσότερα. Θα έχεις δικιά σου στήλη ή θα είναι σχολιαστικό? Ωραία μου απαντάς. Για ποια εκπομπή είναι? Κατερίνα Καινούρια. Τουλάχιστον προκάλεσε το γέλιο στους ρεπόρτερ. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε, ή το έκανε για πλάκα, ή έχω πει τόσα για αυτή την εκπομπή το ό,τι να είναι. Γιατί θυμάμαι ότι παίζαμε πέρσι που κάναμε το λόγο TV's πρόπερση. Μωρή σιγά και εσύ περσινά ξινά στα φίλια. Μπορεί κάτι ρεπορτάζ. Κάτι ρεπορτάζ που κάνανε που δεν καταλάβαιναν το χιούμορ. Και γελάγαν όλοι. Γιατί τότε στην εκπομπή είχα κάτι stand-up comedian που γελάνε με αυτά περίεργα. Εγώ δεν γελάω καθόλου. Αλλά ο καθένα γελάει εντάξει. Με αυτά που θέλει. Τέλος πάντων. Και εγώ βγαίναμε το βίντεο και ήμουνα, παρακαλώ, τι έγινε τώρα? Οπότε προφανώς, επειδή και εγώ λίγες φορές δεν έχω καταλάβει το χιούμορ του. Τώρα μπορεί και να ήταν χιούμορ και αυτό που είδαμε. Γενικά, να ξέρεις, με συγχωρείτε λίγο, ο Πασάς, όταν πρωτοβγήκε στο Sky και στο ό,τι να είναι, την εκπομπή πήγαινε και έκανα βιντεάκια σε celebrities. Πήγαινε στα Mad Walk, πήγαινε στα Mad Video Music Awards και τρόλαρε όλους τους διάσημους. Ότι τάκα δεν τους ξέρει, ότι τους κορόιδευε μπροστά. Εμένα με ήξερε και έκανε πω. Κοίταξε να δεις το. Αυτό το πω δεν μου το έχουν κάνει ποτέ. Έχουν κάνει πω. Αλλά αυτό το πω. Εντάξει, έκανε πλάκα. Εγώ αυτό κατάλαβα και γέλασα και πάρα πολύ όταν το είδα. Και πλάκα! Ναι, μωρέ, κοίτα. Να μην έκανε. Περιμένετε, ακούστε. Εσύ βλέπεις τώρα αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε. Είναι εσωτερικής κατανάλωσης, λοιπόν, η πλάκα αυτή. Πάμε σε άλλο. Και πλάκα να μην έκανε, δεν πειράζει. Δεν θα φάω το Σαββατοκύριακο. Έτσι. Καλύτερα.